Εδώ μπροστά μου έναν κατάλογο και δύο νόμους. Έχω έναν κατάλογο εφημερίδων, καναλιών και δημοσιογράφων. Δεν έχω σκοπό να δημοσιοποιήσω τα ονόματά τους, αλλά όποιος νομίζει ότι αδικείται μπορεί να κάνει ένσταση και να μας πει. Έχετε υπόψη σας παράδειγμα, δεν θα πω ονόματα, σας λέω πάντως ότι έχω μπροστά μου μόνο για το 14, μόνο το 14 προσέξτε, τα χρήματα που διέθεσε το Κελπνό σε μέσα μαζικής επικοινωνίας. Διαβάζω, τάδε, 1.039.000, δίνα, 494.000, 284.000, 177.000, 131.000, 118.000, 92, 86 και πάει λέγοντας. Τα έχω μπροστά μου τα ονόματα και θέλω να μου πείτε, βάσει νόμου, τον οποίο έχω μπροστά μου, ξέρετε κύριε Μάρτης, και θέλω να τον διαβάσω αυτό τον νόμο και να τον ακούει και ο Έλληνας πολίτης. Και ίδια γνώμη με μένα έχει ο Γιώργος Σούρλας. Ο Γιώργος Σούρλας είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είναι από τους ανθρώπους που τιμάω εγώ, γιατί σε όλη του την πορεία ήταν έτοιμος. Έχω λοιπόν δύο νόμους εδώ που λένε, στους διαβάζω και αυτούς ατόφιους, ότι δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Τα άρθρα 15, να μην διαβάσω, 9 μηνυμάτων, άρθρο 2, άρθρο 3, διαδικασία χαρακτηρισμού μηνύματος. Διάρκεια και χρόνος μετάδοσης κοινωνικών κυρώσεις ή άρνηση ή παράληψη και πάει λέγοντας. Τα λέω αυτά γιατί προσπαθώ εδώ και μήνες, κύριε Μάρτης, να βρω μία χώρα στον κόσμο όπου κοινωνικά μηνύματα που αφορούν τη δημόσια υγεία στήχησαν στη χώρα που τα έγινε. Αν μου βρείτε μία χώρα, αν ξέρετε, να μου την πείτε να τη μάθω κι εγώ. Και έχω εδώ λεπτομέρειες τι κυρώσεις μπορεί να έχει. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτά τα χρήματα που διέθετε το Κελπνό παράνομα, ξαναλέω, παράνομα, για εκμαυλισμό δημοσιογράφων, διότι το Κελπνό ήταν πλυντήριο όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα πλυντήριο, ήταν όπου τάιζε, συγχωρήστε μου τη λαϊκή έκφραση, φερέφωνα της δημοσιογραφίας για να στηρίζουν τις τότε επιλογές. Ρωτάω, σύμφωνα με αυτά που σας λέω και με το γεγονός ότι το 15, το 16, το 17 και το 18 δεν δόθηκε ούτε μισό ευρώ σε αυτούς τους δημοσιογράφους μέσα σε εισαγωγικά, είναι ποινικό αδίκημα για αυτούς που έδιναν τα χρήματα. Γιατί βέβαια αυτοί που τα έπαιρναν δεν τα κλέψανε, τα πήρανε. Θέλω να μου πείτε αν είναι ποινικό αδίκημα το γεγονός ότι κάποιοι από το Κελπνό, δεν ξέρω ποιοι, δεν ξέρω αν είναι εντολή πιο πάνω, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε είμαι ικανός αυτή τη στιγμή να το αποδείξω, είναι ποινικό αδίκημα κατά τη γνώμη σας, κύριε Μάρτης. Κύριε Παπαξιτόπουλε, σας πω το εξής, ότι το πόρισμα του ΣΕΙΠ, με δεδομένη αυτή τη δαπάνη, η οποία καταγράφηκε, όπως λέτε, στάλει στην αρμόδια εισαγγελία. Δηλαδή, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Χαίρομαι για την απάντησή σας. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Έτσι είναι όπως το λέτε. Κύριε Μάρτης, δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.